Να συνδεθούμε ζωντανά με το Ολυμπιακό Στάδιο και το Μένιο Σακελαρόπουλο. Μένιο, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα σας λοιπόν από το Ολυμπιακό Στάδιο που έχει μια γεύση βαριχημονιάς. Άλλωστε έχει προβλέψει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι έρχεται χειμώνας. Ο Παναθηναϊκός όμως θέλει να ζήσει εδώ σήμερα μια καλοκαιρινή βραδιά απέναντι στο Αμβούργο. Και αυτό θα συμβεί βέβαια αν καταφέρει να νικήσει και πάλι την γερμανική ομάδα, όπως είχε συμβεί και πριν από 15 βράδια, πριν από 20 βράδια στις 26 Σεπτεμβρίου στο Αμβούργο. Προβλήματα για τον Άγγελο Αναστασιάδη δεν υπάρχουν, καθώς είναι στη διάθεσή του όλοι οι παίκτες, αφού και ο Χαλκιάς κατάφερε να ξεπεράσει τα πρόβλημα τραυματισμού. Στην ενδεκάδα δεν υπάρχει Χριστόφ Βαζέχα, ο οποίος θα μείνει στον πάγκο σύμφωνα με την επιλογή του Αναστασιάδη, καθώς προτιμήθηκε ο Κροάτης ο Γκόραν Βλάοβιτς. Δεν υπάρχει φυσικά και ο Σόουζα, ο οποίος θα δει τον αγώνα από την εξέδρα μαζί με τους υπόλοιπους θεατές. Στον αγωνιστικό χώρο, στο γήπεδο μάλλον αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν πολλοί θεατές, καθώς αρκετά καθίσματα είναι άδεια. Ας ελπίσουμε ότι στα υπόλοιπα 45 λεπτά που απομένουν για την έναρξη του αγώνα, ο κόσμος θα έρθει εδώ να συμπαραστεί στον Παναθηναϊκό. Ζέτα. Ευχαριστήσουμε τον Μένιο Σακελαρόπουλο. Επιμένει η ΕΠΟ στην Ελλάδα. Με όλα τα γκολ των σημερινών αγώνων και φυσικά εκτεταμένα σημειώματα από τον αγώνα τη Λα Κορούνια με την Γιουβέντους σε περιγραφή του Γιώργου Θανάηλάκη. Καλεσμένο σήμερα του Αντώνη Κατσαρού είναι ο Κώστας Φραντζέσκος. Καλή. Η εκπομπή είναι μια προσφορά τη Amstel και τη Eurocard Mastercard, χορηγών του UEFA Champions League. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία ακόμη μεγάλη βραδιά ποδοσφαιρική του Champions League σας παρουσιάζει απόψε το Μέγκα. Είχαμε το παιχνίδι νωρίτερα σε απευθείας μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει το Αμβούργο, έμεινε στο 0-0, είχε κάποιες καλές ευκαιρίες. Ωστόσο, όλα παραμένουν ακόμα ανοιχτά στο κυνήγι της πρόκρισης. Απλά δυσκόλεψαν λίγο περισσότερο αφού ο Παναθηναϊκός δεν πήρε δύο ακόμη βαθμούς που ενδεχομένως θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσε να τους πάρει. Στο στούντιο του Μέγκα εδώ στην Οδό Μεσογείων έχουμε απόψε καλεσμένο τον Κώστα Φραντζέσκο. Κώστα, καλώς ήρθες. Θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε μαζί τα όσα θα παρουσιάσουμε στους τηλεθεατές μας στη συνέχεια. Και βεβαίως κοντά μας είναι και ο Γιάννης Δάρας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Γιάννη και καλώς ήρθες από την Ολλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε το παιχνίδι Μίλαν-Μπαρτσελόνα. Ένα σπουδαίο παιχνίδι θα απόψε. Θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να το παρουσιάσεις. Με πολλά γκολ και πολλά από τα οποία με φάουλ. Γι' αυτό είναι ευτυχή η κυρία παρουσία του Κώστα. Κατευθείαν να περάσουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου βρίσκεται ο Μένιος Ακυλαρόπουλος. Λίγο νωρίτερα είδαμε τον αγώνα σε απευθείας μετάδοση. Παναθηναϊκός Αμβούργο 0-0 Μένιο και φαντάζομαι ότι υπάρχει μια απογοήτευση σχετική, έτσι δεν είναι? Εκτός από την απογοήτευση, καλησπέρα σας ή καλημέρα σας πια, 12.30 ώρα. Εκτός από την απογοήτευση λοιπόν υπάρχουν και πολλά κομπιουτεράκια. Διότι έτσι όπως έγιναν τα πράγματα με 6 Αμβούργο, συγγνώμη, 6 Γιουβέντους, 6 Λα Κορούνια, 5 Παναθηναϊκό και 2 Αμβούργο, όλοι ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Πολύ σωστά. Η ουσία είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να πάρει βαθμό ή βαθμούς στο Ριαθόρ την επόμενη Τρίτη, τότε αντιός αμίγκος, αποχαιρετά την διοργάνωση. Ωστόσο, όλοι θεωρούν ότι όντως ο Παναθηναϊκός μπορεί να παλέψει και να βγει με κάτι καλό από την, να φύγει με κάτι καλό από την Ισπανία. Μάλιστα. Να περάσουμε λοιπόν, Μένιο, καταρχήν να δούμε τι δήλωσε σε σένα πριν από λίγο, μετά το παιχνίδι δηλαδή, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Άγγελος Αναστασιάδης. Κύριε Αναστασιάδη, ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι ότι παραμένει ζωντανός, καθώς ήρθε ισόπαλο και το άλλο παιχνίδι. Εντάξει, εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε το παιχνίδι αυτό με όλους τους τρόπους, κάναμε τις ευκαιρίες. Κάναμε 3-4 κλασικές ευκαιρίες, μπορούσαμε να σκοράρουμε. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα πίσω, κινδυνεύσαμε ίσως μία φορά μόνο. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Έτσι ήθελε να γίνει. Μπορούμε να πάμε στην Ισπανία και να κοιτάξουμε να πάρουμε αυτό που δεν μπορούσαμε να πάρουμε εδώ. Είμαστε στον πιο δύσκολο όμιλο. Και το λέει η βαθμολογία, έτσι, 6 βαθμούς η Λα Κορούνια, 6 Γιουβέντους, 5 ο Παναθηναϊκός. Μπορώ να πω, οι ομάδες ισοδύναμες. Το είχα πει στην αρχή, θα κριθεί από τις λεπτομέρειες. Εμείς σήμερα κάναμε 3-4 ευκαιρίες, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τον γκολ. Δυστυχώς έχεις να αντιμετωπίσεις μια έμπειρη ομάδα. Θα συνεχίσουμε. Και απλά κάτι τελευταίο μας είχατε πει χτες ότι τα πράγματα είναι πάντα δύσκολα στα παιχνίδια του Champions League και ίσως είναι πιο εύκολα τα πράγματα στα εκτός έδρας. Ποντάρετε σε αυτό? Εγώ το μόνο που ποντάρω είναι σε αυτά τα παιδιά. Μπορούμε να γίνουμε πολύ καλή ομάδα.
Όταν έρχεται μια ομάδα γερμανική εδώ και δεν κάνει σου την εστία, για μένα λέει πάρα πολλά πράγματα. Και πρέπει να το εκτιμήσει και πιστεύω ότι ο κόσμος το βλέπει. Θέλαμε τη σιγουριά της νίκης, προσπαθήσαμε με πολλούς τρόπους, δεν έγινε. Στην τελική προσπάθεια δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε, αλλά είμαι ευχαριστημένος, έτσι ήθελε ο Θεός να γίνει, τι να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Άγγελο Αναστασιάδη. Μένιο, βγαίνουν τα κομπιουτεράκια λοιπόν, όπως λες. Φαντάζομαι ότι πέραν της απογοήτευσης για το 0-0 του σημερινού αγώνα, υπάρχει η πίστη, διότι το δείχνει και ο προπονητής, ο Άγγελος Αναστασιάδης, ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να συνεχίσει και να πάρει κάτι καλό από την Ισπανία, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι βεβαίως. Και δεδομένες ασφαλώς είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν για αυτό το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας, επόμενης Τρίτης. Χρειάζεται μεγάλη μάχη και ενδεχομένως ένα καλό φάουλ από τον Φραντζέσκο. Γίνεται, δεν γίνεται, έτσι? Δεν ξέρω αν ο Κώστας μπορεί να πει κάτι σε αυτό. Τα οποία δεν γίνεται. Υπάρχουν όμως πολλοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που είναι, μπορώ να πω, και εισάξιμοι. Όπως είδαμε τη Λακορούνια και με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, αλλά και σήμερα είδαμε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού στο Ριαθόρ. Τι θα έλεγες για την επόμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στον Όμιλο? Πιστεύω είναι το πιο καθοριστικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι. Η Λακορούνια έδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και εύχομαι να τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα. Υπάρχει βέβαια και η διακοπή του πρωταθλήματος πάντα και το είπε και ο Μένιος Ακελαρόπουλος στη μετάδοση ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν δημιουργούν καθόλου καλές προϋποθέσεις. Φαντάζομαι θα το λένε και άνθρωποι του Παναθηναϊκού, έτσι δεν είναι, Μένιο? Ένας τραγέλαβος βεβαίως. Όταν έχουμε φτάσει τέλη Οκτωβρίου και ο Παναθηναϊκός, οι ομάδες μάλλον, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, όλοι έχουν δώσει μόνο 3 μάτς πρωταθλήματος, τι να πει κανείς. Είδαμε πάντως ότι το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο. Όχι μόνο δεν ήταν γεμάτο, είχε λίγο κόσμο. Υπάρχει κάποια εξήγηση, έχει δοθεί κάποια εξήγηση από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού? Αντώνη, δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό εισιτηρίων. Θεωρώ ότι ήταν περισσότεροι από 45.000. Αριθμός αρκετά ικανοποιητικός. Όχι βέβαια φανταστικός, θα μπορούσε να ήταν περισσότεροι. Πολύ ωραία. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα για τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και όταν θα επιστρέψουμε θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να δούμε τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού και βεβαίως τα γκολ της βραδιάς από όλα τα άλλα παιχνίδια. Υπήρχαν πολύ μεγάλες αναμετρήσεις απόψε. Σε λίγο μαζί. Μπορούμε όμως εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, να περάσουμε να δούμε τι έγινε στο άλλο παιχνίδι του ομίλου του Παναθηναϊκού. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο Ριαθόρ στην Κορούνια, όπου εκεί η τοπική Deportivo υποδέχθηκε την ομάδα της Juventus. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για την βραδιά να δούμε τι έγινε σε εκείνο το παιχνίδι. Ο απεσταλμένος μας λοιπόν Γιώργος Σταλαϊνάκης έχει τις λεπτομέρειες και περιγράφει την αναμέτρηση. Πάμε να δούμε το βίντεο. Διαιτητής του αγώνα ο Γάλλος Ζιλ Βέισκερ, που βλέπετε εδώ από την Ισ, 41 χρόνων, διαιτητής FIFA από το 92 και μάνατζερ στο επάγγελμα. Έχει διευθύνει αγώνα ελληνικής ομάδας στο Champions League μόνο μια φορά, το Σεπτέμβριο του 98, όταν ο Ολυμπιακός απέσπασε ισοπαλία 2-2 στο Πόρτο. Απόψε θα είναι υπό την εποπτεία του Έλληνα Θόδωρου Κεφαλά, που εκτελεί χρέη παρατηρητή του αγώνα για την UEFA. Εδώ ο Ντελπιέρο, Juventus ανοίγει τον στο σκορ με τον Ντελπιέρο. Δεν έχω προλάβει εδώ ποιος ήταν κοντά, με τον Ιντζάγκη. Ο Ιντζάγκη ανοίγει το σκορ, νεκρώνει για λίγο, έπεσαν οι σφιγμοί στο Ριαθόν, ξανανέβηκαν βέβαια, άρχισαν τα χειροκροτήματα. Ξανά εδώ η φάση από το κόρνερ, το σουτ που έγινε από τον Ιλιουάνο και τελικά ο Ιντζάκη από κοντά βρίσκει την ευκαιρία, αφού η μπάλα βρήκε πρώτα στο δοκάρι, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Με τον Βίκτορ η σέντρα περνάει από όλους και από τον Τζαλμίνια που δεν πρόλαβε να κάνει εκεί το πλασέ. Έρχεται ο Τούρου Φλόρες ο Αργεντινός να κάνει την παράλληλη σέντρα σουτ και από κοντά ο Βίκτορ σε κενή σχεδόν εστία να κάνει το 1-1. Μεγάλο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Δεν πέρασε η παλιά εδώ για τον Ιντζάγκη. Ενώ ακόμα βλέπετε τις αργές φάσεις της ισοφάρισης των...